Θα σας καλέσω, αδερφοί, να ανοίξουμε τις γραφές μας στην Γένεση, στο κεφάλαιο 40. Γένεση, κεφάλαιο 40. Πριν μπούμε όμως στο Γένεση κεφάλαιο 40, θα διαβάσω και 2-3 εδάφια από το τέλος του προηγούμενου κεφαλαίου για να μας βάλουν λίγο στο πνεύμα. Οπότε θα διαβάσουμε από το 39 στην πραγματικότητα, από το εδάφιο 20 και μετά. Γένεση 39, λοιπόν, 20 και συνεχίζουμε στο κεφάλαιο 40. Είναι η ιστορία που ο Ιωσήφ τον έχει συκοφαντήσει η γυναίκα του αφεντικού του και έχει βρεθεί στη φυλακή. Οπότε, ελάτε να δούμε πώς είναι η ζωή για τον Ιωσήφ μέσα στη φυλακή. Το αφεντικό του Ιωσήφ, λοιπόν, εδάφιο 20, έδωσε διαταγή να πιάσουν τον Ιωσήφ και να το βάλουν στη φυλακή όπου κρατούνται οι φυλακισμένοι του βασιλιά. Και έτσι ο Ιωσήφ έμεινε εκεί στη φυλακή. Ο Κύριος όμως ήταν μαζί του και τον ελέησε, ώστε να κερδίσει την εύνοια του αρχιδεσμοφύλακα. Εκείνος εμπιστεύτηκε στον Ιωσήφ όλους τους κρατούμενους και κάθε τι που γινόταν στη φυλακή, αυτός το γνώριζε. Ο αρχιδεσμοφύλακας δεν νοιαζόταν για τίποτα από όσα είχε αναλάβει ο Ιωσήφ, γιατί ο Κύριος ήταν μαζί του. Βλέπετε, δεύτερη φορά αναφέρει την ίδια πρόταση. Ο Κύριος ήταν μαζί του. Και με τη βοήθεια του Κυρίου, κάθε έργο που αναλάμβανε πετύχαινε. Τώρα μπαίνουμε στο κεφάλαιο 40. Ύστερα λοιπόν από τα γεγονότα αυτά, ο ηνοχός του βασιλιά της Αιγύπτου και ο αρχιαρτοποιός έκαναν κάτι που πρόσβαλε τον Κύριό του στο βασιλιά. Ο Φαραώ οργίστηκε εναντίον των δύο αυτών αυλικών του και τους έβαλε σε κατοίκον περιορισμό στο σπίτι του αρχηγού των σωματοφυλάκων στη φυλακή, στο μέρος όπου ήταν φυλακισμένος ο Ιωσήφ. Και έμειναν σε περιορισμό αρκετό καιρό και ο αρχηγός των σωματοφυλάκων τοποθέτησε κοντά τους τον Ιωσήφ για να τους υπηρετεί. Και μια νύχτα τόσο ο ηνοχός όσο και ο αρχιαρτοποιός είδαν εκεί στη φυλακή από ένα όνειρο με τη δική του ξεχωριστή σημασία το καθένα. Το πρωί όταν ο Ιωσήφ ήρθε να τους δει, πρόσεξε ότι ήταν ταραγμένοι. Τους ρώτησε λοιπόν, «Γιατί σήμερα τα πρόσωπά σας είναι σκυθροπά?» «Είδαμε ένα όνειρο», το αποκρίθηκαν, «και δεν υπάρχει κανείς να το εξηγήσει». Τότε ο Ιωσήφ τους είπε, «Στο Θεό δεν ανήκει κάθε εξήγηση. Διηγηθείτε το λοιπόν σε μένα». Ο ηνοχός του είπε, «Στο όνειρό μου είδα μπροστά μου ένα κλίμα με τρεις κλιματόβεργες. Το κλίμα βλάστησε, άνθησε και τα τσαμπιά του έγιναν όριμα σταφύλια. Στα χέρια μου κρατούσα το ποτήρι του Φαραώ. Πήρα τα σταφύλια, τα έστριψα στο ποτήρι του και του το έδωσα στα χέρια». Ο Ιωσήφ του είπε, «Να ποια είναι η ερμηνεία του ονείρου. Οι τρεις κλιματόβεργες είναι τρεις μέρες. Τρεις μέρες ακόμη και ο Φαραώ θα σε εξυψώσει και θα σε αποκαταστήσει στη θέση σου. Και τότε θα του δίνεις το ποτήρι στο χέρι του, όπως έκανες και πρωτήτερα που ήσουν ο ηνοχώος του. Αλλά θυμήσου και μένα, όταν όλα θα έχουν πάει για σένα καλά, και δείξε μου καλοσύνη. Μίλησε για μένα στο Φαραώ και βγάλε με από αυτό εδώ το μέρος. Γιατί με άρπαξαν από τη χώρα των Εβραίων και εδώ δεν έκανα τίποτα για να με ρίξουν στη φυλακή». Ο αρχιαρτοποιός, όταν είδε ότι η εξήγηση που έδωσε ο Ιωσήφ ήταν ευνοϊκή, του είπε, «Και εγώ είδα στο όνειρό μου ότι είχα τρία καλάθια με αρτοσκευάσματα πάνω στο κεφάλι μου. Στο πάνω καλάθι ήταν διάφορα γλυκίσματα για το Φαραώ, από αυτά που ψήνονται στο φούρνο, αλλά τα πουλιά τα έτρωγαν από το καλάθι που ήταν πάνω στο κεφάλι μου». Ο Ιωσήφ του αποκρίθηκε, «Να ποια είναι η εξήγηση. Τα τρία καλάθια είναι και αυτά τρεις μέρες. Τρεις μέρες ακόμα και ο Φαραώ θα σου πάρει το κεφάλι. Θα σε κρεμάσει ένα ξύλο και τα πουλιά θα τρώνε τις σάρκες σου». Την τρίτη μέρα, που ήταν τα γενέθλια του Φαραώ, αυτός παρέθεσε δείπνο σε όλους τους αυλικούς του. Θυμήθηκε τότε τον ηνοχό και τον αρχιαρτοποιό ανάμεσα στους αυλικούς του. Τον ηνοχό τον αποκατέστησε στο αξίωμά του και εκείνος έδωσε πάλι το ποτήρι στο χέρι του Φαραώ. Τον αρχιαρτοποιό όμως τον κρέμασε, όπως ακριβώς τους είχε εξηγήσει ο Ιωσήφ. Αλλά ο ηνοχός δεν θυμήθηκε τον Ιωσήφ, τον είχε ξεχάσει. Και το κεφάλαιο τελειώνει έτσι. Θα επανέλθουμε σε αυτή την ιστορία σε λίγο. Υπάρχει μια ερώτηση που μας κάνουν όταν είμαστε μικροί και είναι η ερώτηση, τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις. Και όταν μας την κάνουν αυτή την ερώτηση όταν είμαστε μικροί,
Είναι μια ερώτηση που μας συναρπάζει. Είναι μια ερώτηση που μας κάνει να κάνουμε πολλά όνειρα για τη ζωή μας. Ότι κάποιος μπορεί να ονειρεύεται να γίνει το τάδε επάγγελμα και με αυτό να βοηθάει τους διπλανούς του ή να κάνει το τάδε επάγγελμα και με αυτό να συνεισφέρει στον κόσμο. Έχουμε όνειρα για τη δουλειά που θα κάνουμε, για τον αντίκτυπο που θα έχει αυτή η δουλειά στους γύρω μας, για το πόσους θα βοηθήσουμε, για το πώς θα κάνουμε τη διαφορά. Πώς θα έχουμε ένα επάγγελμα που θα είναι και λειτουργήμα πολλές φορές. Και είναι για πολλούς είναι το όνειρο μιας ζωής. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές τα όνειρα αυτά δεν πραγματοποιούνται. Ή δεν πραγματοποιούνται όπως τα περιμέναμε, ή δεν πραγματοποιούνται καν. Και είναι το εντελώς αντίθετο. Μερικές φορές ξυπνάμε ένα πρωί και συνειδητοποιούμε ότι τα όνειρα που κάναμε έχουν γίνει εφιάλτες. Ή ότι τα όνειρα που κάναμε απέχουν πάρα πολύ από το να πραγματοποιηθούν, όχι τώρα στα κοντά, γενικώς αν πρόκειται ποτέ να πραγματοποιηθούν οποτεδήποτε στη ζωή μας. Υπάρχουν φορές που νιώθουμε ότι η δουλειά μας, εμείς ονειρευόμαστε να κάνουμε κάποια δουλειά και τελικά κάνουμε μια τελείως άλλη δουλειά που δεν είναι στο αντικείμενό μας, δεν είναι κάτι που μας αρέσει, είναι απλά μια βαρυτή και ασήμαντη ρουτίνα. Ή είναι μια δουλειά που είναι γεμάτη με μίζερους ανθρώπους, που έχει μια μαυρίλα μέσα της, που μιλάς με ανθρώπους που είναι σε αυτό το κλάδο και λες ότι αυτοί οι άνθρωποι βγάζουν μια μαυρίλα μέσα τους. Εκεί πέρα, μια στεναχώρια. Και εσύ πρέπει να ζήσεις με αυτήν τη στεναχώρια. Και ότι πας το πρωί και πριν καν κάτσεις στο γραφείο σου, έχει χτυπήσει το τηλέφωνο και είναι κάποιος που φωνάζει 9 η ώρα το πρωί, γιατί η μαυρίλα ξεκινάει από την αρχή της ημέρας. Πού είναι ο Θεός μέσα σε αυτή την κατάσταση? Ή τι κάνεις αν νιώθεις ότι η δουλειά σου είναι μια φυλακή? Ότι δεν αντέχεις εκεί μέσα, ότι θέλεις να φύγεις, δεν σου αρέσει, αλλά δεν έχεις και επιλογή να πας αλλού. Με όλη την οικονομική κατάσταση που υπάρχει γύρω μας. Πού είναι ο Θεός όταν νιώθω ότι η δουλειά μου είναι μια φυλακή? Ή πού είναι ο Θεός όταν αισθάνομαι ότι η δουλειά μου είναι βαρετή, ότι είναι κουραστική, ότι συνεργάζομαι με ανθρώπους που μου μαυρίζουν την ψυχή και μόνο που συνεργάζομαι μαζί τους? Και όχι μόνο στη δική μου εταιρεία, αλλά σε όλες τις εταιρείες του κλάδου να είναι έτσι. Πού είναι ο Θεός εκεί? Σήμερα το πρωί θέλω να δούμε το τι μας λέει ο Λόγος του Θεού μέσα από δύο εργαζόμενους που υπάρχουν μέσα στη Βίβλο. Η πρώτη εργαζόμενη είναι η Ρουθ. Θέλω να πιάσουμε πρώτα την ιστορία της Ρουθ και μετά θα πάμε στην ιστορία του Ιωσήφ που είδαμε νωρίτερα. Και θέλω να τους σκεφτούμε όχι ως ήρωες της Βίβλο, αλλά ως εργαζόμενους που βγάζουν ένα μεροκάματο. Η Ρουθ, λοιπόν, η ιστορία της Ρουθ είναι μια ιστορία που διακηρύττει ότι ο Θεός μπορεί να εργαστεί μέσα από τη ρουτίνα σου. Μέσα στην πιο βαρετή και ασήμαντη δουλειά ο Θεός μπορεί να εργαστεί. Η Ρουθ είναι μια εργαζόμενη που κάνει την πιο απλή και ασήμαντη δουλειά. Μαζεύει στάχια στο χωράφι. Κάνει μια δουλειά χειρονακτική, κουραστική, που δεν έχει ούτε πρεστίζ, ούτε καλό μισθό, ούτε καλές συνθήκες εργασίας. Η Ρουθ στην πραγματικότητα είναι μια οικονομική μετανάστης που βρέθηκε σε μια άλλη χώρα και προσπαθεί εκεί να βγάλει τα προς το ζήν. Και κάθε μέρα δεν ξέρει τι θα της ξημερώσει. Δεν ξέρει αν κάποιος θα τη βιάσει ενώ θα είναι στα χωράφια ή αν θα της κλέψει αυτά που μάζεψε. Είναι εντυπωσιακό ότι κάποια στιγμή στην ιστορία της Ρουθ χρειάζεται ο προϊστάμενος να πει στους εργάτες του: όταν έρθει αυτή η κοπέλα να μαζέψει χωράφια, μην την πειράξετε. Φανταστείτε σε τι κοινωνία ζούμε. Μιλάμε σήμερα για σεξουαλική παρενόχληση. Φανταστείτε ότι εκείνη την εποχή έπρεπε να τους πει το αφεντικό: μην την πειράξετε. Για να μαζέψει η κοπέλα τα σιτάρια ασφαλής. Λοιπόν, μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ή δεν ξέρει αν κάποιος θα της κλέψει αυτά που έχει ήδη μαζέψει, που τα έχει κάνει μια στίβα και πάει κάπου άλλο να μαζέψει και όταν γυρίζει η στίβα έχει εξαφανιστεί. Ζει σε μια κοινωνία επιπλέον που την κοιτάμε μισό μάτι, γιατί είναι αλλοδαπή. Μωαβίτισσα. Αλλά μέσα σε αυτή την κοινωνία, εκείνη ζει και εργάζεται και φροντίζει την οικογένειά της, γιατί έχει εμπιστευτεί το να ακολουθήσει τον Θεό της στο άγνωστο. Και για να μπορέσει να ακολουθήσει τον Θεό εκεί που την καλεί, αναγκάζεται να κάνει αυτή την τόσο απλή και ταπεινή δουλειά, το να μαζεύει στα χωράφια σιτάρι και τους καρπούς της γης. Αλλά την κάνει τόσο καλά αυτή τη δουλειά, που η φήμη της εξαπλώνεται.
Υπάρχει κάτι συγκλονιστικό, αδερφοί, όταν η Ρουθ πάει κάποια στιγμή στον Βοόζ, το αφεντικό, τον προϊστάμενο, να ζητήσει την προστασία του. Θέλω να σας διαβάσω τα λόγια του Βοόζ. Είναι στη Ρουθ στο κεφάλαιο 3, από το εδάφιο 10 και μετά. Δεν χρειάζεται να ανοίξετε, απλά ακούστε τα λόγια που περιγράφει εκεί πέρα. Λέει ο Κύριος να σε ευλογεί, κόρη μου, αυτό που κάνεις τώρα δείχνει την πιστότητά σου στην οικογένεια της πεθεράς σου, περισσότερο από ό,τι το δείχνουν όλα όσα έκανες πριν. Και της λέει, εγώ θα κάνω για σένα ό,τι μου ζήτησες, γιατί όλη η πόλη ξέρει ότι είσαι ενάρετη γυναίκα. Στόπ εδώ, αδερφοί, προσέξτε αυτή τη φράση. Όλη η πόλη ξέρει ότι είσαι ενάρετη γυναίκα. Αδερφοί, είναι απίστευτο. Η αλλοδαπή εργάτρια που κάνει την πιο ασήμαντη δουλειά, την κάνει τόσο καλά που όλη η πόλη συζητά για τη δουλειά της. Όλη η πόλη έχει δει το Θεό να δοξάζεται μέσα από τη δουλειά της. Όλη η πόλη έχει δει ότι αυτή έχει κάτι το διαφορετικό. Και όλη η πόλη έχει δει ότι είναι, προσέξατε τη φράση, όλη η πόλη έχει δει ότι είσαι, τι είπε, ενάρετη γυναίκα. Τι μας θυμίζει, αδερφοί, αυτή η φράση? Η ενάρετη γυναίκα, η ενάρετος γυνή. Πού τη βλέπουμε αλλού στη γραφή? Παροιμίες 31. Που λέει ότι είναι δυσεύρετη η ενάρετος γυνή. Δυσεύρετη, είναι δύσκολο να βρεις μια ενάρετη γυναίκα. Και αρχίζει εκεί πέρα στις παροιμίες και λέει ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ενάρετης γυναίκας. Είναι αυτή που ξυπνάει από τα ξημερώματα, που μαγειρεύει, που πλέκει. Αλλά επίσης είναι η γυναίκα που κάνει εμπόριο, που επιλέγει επενδύσεις, που ελεεί τον φτωχό. Όλα αυτά είναι στην περιγραφή της ενάρετης γυναίκας, στις παροιμίες 31. Και τώρα εδώ είναι το συγκλονιστικό, αδερφοί. Σε ολόκληρη τη γραφή, η μοναδική γυναίκα που αποκαλείται ενάρετος γυνή είναι η Ρουθ. Ήταν μια παρατήρηση που έκανε η αδερφή μας Μυρτώ Θεοχάρους, καθηγήτρια της Παλαιάς Διαθήκης στο Βιβλικό Κολέγιο. Και όταν το διάβασα, με συγκλώνησε. Η μοναδική ενάρετη γυναίκα σε όλη τη γραφή είναι η Ρουθ. Μάλλον που παίρνει αυτόν τον τίτλο. Που η Αγία Γραφή επιλέξει, της αποδίδει τον τίτλο ενάρετος γυνή, ενάρετη γυναίκα. Είναι η Ρουθ. Όχι κάποια που είναι, όχι αυτή που είχε τα πιο υπάκουα παιδιά. Όχι κάποια γυναίκα που να ήταν η καλύτερη νοικοκυρά. Όχι κάποια που να έκανε την πιο λαμπρή καριέρα. Αλλά η Ρουθ η αλλοδαπή που ακολούθησε τον Θεό, που την καλούσε στο άγνωστο και πήρε σε μια δουλειά ασήμαντη, μια δουλειά ρουτίνας και δούλεψε καλά σε αυτήν για να φροντίσει τους δικούς της. Η Ρουθ η εργάτρια που έκανε την πιο ταπεινή δουλειά αλλά ήταν πιστή σε αυτήν, αυτή είναι η ενάρετη γυναίκα. Και αποκαλείται έτσι πριν παντρευτεί, πριν κάνει παιδιά, πριν γίνει πλούσια. Είναι ήδη η ενάρετη γυνή. Δεν την κάνουν όλα αυτά ενάρετη. Δεν είναι αυτά που έχεις που σε κάνουν ενάρετο. Είναι αυτό που είσαι. Αυτό που έχει, αυτό που είναι, καθώς εργάζεται μέσα στην πιο απλή και ασήμαντη δουλειά, εκεί φαίνεται η αρετή της, εκεί φαίνεται το πώς στέκεται μπροστά στο Θεό. Και λέει ο Θεός, αυτή είναι μια ενάρετη γυναίκα. Και όχι μόνο το λέει ο Θεός, το λέει όλη η πόλη. Αν αισθάνεσαι ότι είσαι σε μια δουλειά που δεν έχει τίποτα το σημαντικό, αυτή η ιστορία είναι για κάποιον που είναι σαν εσένα, για κάποιον που είναι σε μια δουλειά που δεν έχει τίποτα το σημαντικό, αλλά την κάνει με πιστότητα και ο Θεός το ευλογεί. Και όλη η πόλη το βλέπει. Όλη η πόλη βλέπει τη διαφορά. Ένα παιδί του Θεού όπου και να βρεθεί, αν βρεθεί σε ένα περιβάλλον όπου τριγύρω δεν υπάρχει ο Θεός ή δεν δίνεται προτεραιότητα στο Θεό, το φως κάποια στιγμή θα λάμψει. Δεν μπορεί να μην λάμπει. Ο Θεός μπορεί να εργαστεί μέσα από τη ρουτίνα σου και το φως του να λάμψει στους γύρω σου. Η πιο μικρή δουλειά δεν μπορεί να εμποδίσει έναν μεγάλο Θεό να εργαστεί με μεγάλους τρόπους.
στους ανθρώπους γύρω σου. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θέλω να κρατήσουμε λοιπόν. Ο Θεός μπορεί να εργαστεί μέσα από τη ρουτίνα σου. Πάμε τώρα στον άλλο εργαζόμενο που θέλουμε να εστιάσουμε και αυτός είναι ο Ιωσήφ. Στην ιστορία του Ιωσήφ είναι μια ιστορία με πολλές πισόπλατες μαχαιριές. Αν αισθάνεσαι ότι στη δουλειά σου τρως πολλές πισόπλατες μαχαιριές. Η ιστορία του Ιωσήφ είναι μια ιστορία γεμάτη πισόπλατες μαχαιριές. Η πρώτη είναι από τα αδέρφια του. Η δεύτερη είναι από την γυναίκα του αφεντικού του. Η τρίτη είναι από το ίδιο το αφεντικό του. Στην περίπτωση του Ιωσήφ μπορούμε να βρούμε πολλά σημεία που να ταυτιστούμε. Δηλαδή, δικοί σου άνθρωποι σε προδίδουν. Αυτό συμβαίνει και στον Ιωσήφ. Άνθρωποι σε κατηγορούν για πράγματα που ποτέ δεν έκανες. Αυτό συμβαίνει και στον Ιωσήφ. Άνθρωποι σε ζηλεύουν. Αυτό συμβαίνει στον Ιωσήφ. Οι άνθρωποι δεν αναγνωρίζουν τα χαρίσματά σου και εσύ είσαι σε μια φυλακή και χαραμίζεσαι. Αυτό συμβαίνει στον Ιωσήφ. Να έχεις όνειρα και να τα βλέπεις να μην πραγματοποιούνται. Αυτό συμβαίνει στον Ιωσήφ. Και η ιστορία που διαβάσαμε πριν από λίγο είναι μια ιστορία που συμβαίνει ακριβώς εν το μέσο τέτοιων καταστάσεων. Και θέλω να σας προκαλέσω, αδερφοί, να διαβάσουμε αυτήν την ιστορία στο μυαλό μας σαν κάποιος που να τα πέρασε όλα αυτά, όχι σαν κάποιος που ένα-δύο κεφάλαια παρακάτω θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Αιγύπτου. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Πολλές φορές βιαζόμαστε να πάμε στο happy end. Πολλές φορές βιαζόμαστε να πάμε στο καλό κομμάτι της ιστορίας και δεν μένουμε στο κομμάτι που ο άλλος είναι πραγματικά μέσα στο σκοτάδι, που είναι πραγματικά μέσα στη φυλακή. Ξέρετε κάτι, εκείνο όμως είναι το πιο δυνατό κομμάτι. Στην ιστορία αυτή που διαβάζουμε, ο Ιωσήφ δεν έχει καμία αχτίδα μέλλοντος μπροστά του. Ανθρωπίνος είναι καταδικασμένος. Ανθρωπίνος είναι στην ίδια κατάσταση που είμαστε και εμείς πολλές φορές. Και δεν είναι απαραίτητο ότι θα βγούμε κάποιες φορές μέσα από τη φυλακή. Ο Θεός κάποιες φορές φροντίζει και μας βγάζει. Κάποιες φορές χρειάζεται να δούμε πώς θα βγούμε έξω από τη φυλακή και άλλες φορές η πρόκληση είναι να δούμε πώς μπορούμε να βλέπουμε το Θεό μέσα στη φυλακή. Αν λοιπόν νιώθεις ότι η δουλειά σου είναι μια φυλακή, εδώ έχουμε κάποιον που δούλευε κυριολεκτικά στη φυλακή. Έναν άνθρωπο που ενώ είχε άλλα όνειρα, θυμάστε τα όνειρα που έβλεπε ο Ιωσήφ και τα διηγόταν στα αδέρφια του. Είχε όνειρο να γίνει βασιλιάς και είναι αυτός που καθαρίζει τις τουαλέτες στις φυλακές. Είχε μεγάλα όνειρα και όλα έχουν καταρρεύσει. Είναι εκεί πέρα και χαραμίζεται σε αυτή τη δουλειά. Και όμως αυτή η ιστορία μας θυμίζει ότι ο Θεός μπορεί να εργαστεί μέσα στη χειρότερη μέρα σου στη δουλειά. Ένα απλό καθημερινό πρωί, μια μέρα σαν όλες τις άλλες, ο Ιωσήφ μπαίνει στη φυλακή και βλέπει εκεί πέρα δύο καινούριους κρατούμενους, που συμβαίνει να είναι ο αρχιερδοποιός και ο αρχινοχός του βασιλιά. Σήμερα θα λέγαμε είναι ο σεφ του βασιλιά και ο μπάτλερ του βασιλιά. Λοιπόν, και είναι εκεί πέρα και διαβάζουμε στο εδάφιο 6, το πρωί όταν ήρθε ο Ιωσήφ να τους δει, τους είδε ότι ήταν ταραγμένοι. Τώρα, αν το καλοσκεφτείτε, ποτέ δεν θα δείτε χαρούμενους κρατούμενους σε μια φυλακή. Κάθε κρατούμενος είναι λυπημένος. Θυμάστε αυτό που λέγαμε ότι σε κάποιες δουλειές έχει πολύ μαυρίλα. Οι άνθρωποι γύρω μας είναι είτε ταραγμένοι, είτε συνεχώς εκνευρισμένοι. Είναι σαν να έχει συνεχώς ένα κουμπί πατημένο που είναι θυμωμένοι. Ή με το παραμικρό αρπάζονται. Με το παραμικρό γκρινιάζουν και σε πλακώνει και σένα. Λοιπόν, σε μια τέτοια κατάσταση είναι ο Ιωσήφ. Βλέπει δύο ανθρώπους που είναι στεναχωρημένοι, μίζεροι, μέσα στη μαυρίλα. Που ακόμα και αυτός που βλέπει κάθε μέρα ανθρώπους μέσα στη μαυρίλα, τους βλέπει αυτούς και λέει αυτοί παρά είναι στη μαυρίλα. Και πάει ο Ιωσήφ και τους λέει γιατί τα πρόσωπά σας είναι σκυθρωπά. Και εκείνοι του απαντάνε είδαμε ένα όνειρο και δεν υπάρχει κανείς να το εξηγήσει. Τώρα προσέξτε αδερφοί, υπάρχει κάτι βαθύτερο σε αυτή την απάντηση του Ιωσήφ. Γιατί όταν ο Ιωσήφ λέει δεν υπάρχει κανείς να το εξηγήσει, στην πραγματικότητα εννοεί κάτι διαφορετικό. Σήμερα αν δούμε ένα όνειρο, αν δω εγώ στον ύπνο μου έναν κροκόδιλο να χορεύει και το πω στη γυναίκα μου, και της πω είδα έναν κροκόδιλο να χορεύει στον ύπνο μου, λες να σημαίνει κάτι, θα μου πει ναι ότι χρειάζεσαι λίγο ξεκούραση ή ότι σε πείραξε το φαγητό χτες.
Λοιπόν, εκείνη την εποχή όμως οι άνθρωποι πιστεύουν ότι αν δουν κάτι στον ύπνο τους, αυτό είναι ένα μήνυμα από το Θεό. Και στην Αίγυπτο, αν δεις ένα τέτοιο μήνυμα, αν πάρεις ένα τέτοιο μήνυμα, οι μοναδικοί που μπορούν να σε βοηθήσουν είναι κάποιοι ειδικοί, ερμηνευτές ονείρων, που έχουν κάποια ειδικά βιβλία ερμηνείας ονείρων, οι αντίστοιχοι ονειροκρίτες της εποχής. Και αν ήθελες μια ερμηνεία για το όνειρό σου, έπρεπε να πας να βρεις έναν ερμηνευτή ονείρων με ένα τέτοιο βιβλίο, να τον πληρώσεις φυσικά, και να σου δώσει την ερμηνεία στο όνειρό σου. Αλλά αν είσαι μέσα στη φυλακή, δεν υπάρχουν ούτε ερμηνευτές ονείρων εκεί, ούτε βιβλία ερμηνείας. Αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονται ότι είναι καταδικασμένοι να μην μάθουν ποτέ. Καταλαβαίνουν ότι έχουν πάρει ένα από τα πιο σημαντικά μηνύματα της ζωής τους και να μην μπορούν να το ανοίξουν. Νιώθουν ότι τους δόθηκε ένα φάκελος με το πιο σημαντικό γράμμα της ζωής τους και δεν μπορούν να ανοίξουν το φάκελο. Και ενώ αγωνιούν για το τι θα γίνει, έρχεται αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα από τη φυλακή, ο υπάλληλος της φυλακής, ο Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ ακούει τη λέξη όνειρα και ξέρει πολύ καλά για όνειρα, γιατί είχε και αυτός όνειρα κάποτε και τα δικά του όνειρα δεν εκπληρώθηκαν. Ήταν μια πολύ ωραία έμπνευση τα όνειρά του στο παρελθόν για αυτόν, αλλά τώρα τα όνειρά του έχουν γίνει εφιάλτες. Οπότε γιατί να ασχολείται κάποιος με όνειρα? Προσπαθώ να σκεφτώ τον Ιωσήφ, να φαντάζομαι ότι ο Ιωσήφ μπορεί να πέρασε η σκέψη από το μυαλό του, είδατε ένα όνειρο, και λοιπόν, γιατί τα δικά μου όνειρα πραγματοποιήθηκαν? Γιατί να εκπληρωθούν τα δικά σας? Γιατί να μπει κάποιος στη διαδικασία να σας βοηθήσει με τα όνειρά σας? Γιατί να εργαστεί ο Θεός στη ζωή κάποιου άλλου την ώρα που δεν εργάστηκε στη δική μου? Γιατί να εκπληρώσει ο Θεός τα όνειρα κάποιου άλλου όταν δεν έχει εκπληρώσει τα δικά μου όνειρα? Και γιατί να τον βοηθήσω κι εγώ σε αυτό? Και όμως παρόλα αυτά, ο Ιωσήφ το κάνει και τους βοηθάει. Και αυτό, αδερφοί, δεν είναι καθόλου εύκολο. Πολλές φορές έχουμε την τάση να πάμε στο επόμενο εδάφιο. Αλλά σκεφτείτε, αδερφοί, ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα είναι να βοηθήσεις το διπλανό σου να πετύχει τα δικά του όνειρα, την ώρα που τα δικά σου όνειρα δεν έχουν εκπληρωθεί. Και ο μεγαλύτερος κίνδυνος εκείνη τη στιγμή είναι να πεις στον άλλον, άμεσα ή έμεσα, ότι ο Θεός δεν έκανε τίποτα για τα δικά μου όνειρα, γιατί να κάνει για τα δικά σου? Και τελικά να μεταδώσουμε την στεναχώρια που έχουμε, την πικρία που έχουμε, στον άλλον. Αλλά ο Ιωσήφ δεν το κάνει αυτό. Ο Ιωσήφ ακόμα και μέσα στη φυλακή τους λέει, μπορεί να μην έχετε βιβλία που εξηγούν όνειρα, μπορεί να μην έχετε επαγγελματίες ερμηνευτές ονείρων, αλλά υπάρχει ένας Θεός που κρατάει στα χέρια του όλα τα όνειρα. Και αυτός ο Θεός είναι κυρίαρχος ακόμα και μέσα στη φυλακή. Ο Ιωσήφ βλέπει έναν Θεό που είναι κυρίαρχος και στα δικά του όνειρα και στα όνειρα των άλλων. Και είναι κυρίαρχος είτε εκπληρωθούν είτε όχι. Γι' αυτό και ο Ιωσήφ, αυτό που τους λέει, είναι στο Θεό ανήκει κάθε εξήγηση. Πείτε μου εμένα τα όνειρά σας. Είναι ο Θεός που δεν χρειάζεται ονειροκρίτες για να εξηγήσει όνειρα. Δεν περιορίζεται από τα κάγκελα της φυλακής. Μέσα στη φυλακή ο Θεός του Ιωσήφ είναι πανίσχυρος και θυμάστε αυτό που διαβάσαμε πριν. Δύο φορές λέει μέσα στη φυλακή ο Θεός ήταν μαζί με τον Ιωσήφ. Δεν του φτάνει που το λέει μία φορά, το λέει δεύτερη φορά για να το χωνέψουμε. Μέσα στη φυλακή ο Θεός είναι μαζί σου. Μέσα στη φυλακή που τα όνειρά σου έχουν καταρρεύσει, ο Θεός είναι εκεί πέρα και είναι μαζί σου. Δεν είσαι μόνος σου, δεν είσαι μόνη σου. Οπότε οι δύο αξιωματούχοι αρχίζουν να περιγράφουν τα όνειρά τους στον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ τα ερμηνεύει και στο τέλος, αφού τα ερμηνεύει, γυρνάει στον έναν και του λέει: θέλω να σου ζητήσω μια χάρη τώρα κι εγώ. Όταν αποκατασταθείς και σε πάρει ξανά ο Φαραώς στο παλάτι του, σε παρακαλώ, πες του μια καλή κουβέντα για μένα. Όχι για κάτι άλλο, απλά για να βγω.
να έχω την ελευθερία μου, γιατί με άδικα σε αυτή τη φυλακή. Με βάλαν άδικα εδώ, γιατί μου είπαν πράγματα πίσω από την πλάτη μου, μου ρίξαν πισόπλατες μαχαιριές. Σε παρακαλώ, πες κάτι στο φυλακή, στον Φαραώ για εμένα. Τρεις μέρες αργότερα, ο Ιωσήφ βλέπει το όνειρο του αρχινοχώου να πραγματοποιείται και το δικό του όνειρο να παραμένει ανεκπλήρωτο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τον ξεχνάει κιόλας ο άλλος. Δεν είναι ότι ήθελε το όνειρο να βασιλεύει πάνω στα αδέρφια του, αυτό έχει φύγει από το μυαλό του τελείως. Έστω το όνειρο της ελευθερίας, το όνειρο του να βγω από αυτή τη φυλακή. Ακόμα και αυτό το όνειρο δεν εκπληρώνεται τώρα. Και λες, τι γίνεται. Αν ο Θεός είναι μαζί του, όπως μας λέει δύο φορές, πώς γίνεται ο Θεός να είναι μαζί του, αλλά τα όνειρά του να μένουν ανεκπλήρωτα, ενώ τα όνειρα άσχετων ανθρώπων γύρω του, που δεν έχουν καν το Θεό στη ζωή τους, να πραγματοποιούνται. Κι όμως η περικοπή αυτή μας λέει ότι μέσα σε αυτήν την κατάσταση, ο Κύριος όχι μόνο ήταν μαζί με τον Ιωσήφ, λέει τον ελέησε. Ήταν μαζί με τον Ιωσήφ και τον ελέησε. Ο Θεός ήταν εκεί και εξέχε το έλεος του πάνω στον Ιωσήφ, μέσα σε αυτή την κατάσταση. Μερικές φορές τα πράγματα στη ζωή μας πάνε τόσο στραβά που λέμε, Κύριε, πού είσαι, τι κάνεις. Και πολλές φορές μπορεί ο Θεός να είναι ήδη εκεί και να μας δείχνει το έλεος του με έναν τρόπο που δεν καταλαβαίνουμε εκείνη την ώρα. Μπορεί να σκεφτόμαστε, Κύριε, πώς γίνεται να με ελεείς όταν πάνε όλα στραβά. Και ακριβώς γι' αυτό υπάρχουν ένα σωρό ψαλμοί στην Παλαιά Διαθήκη που βγάζουν ακριβώς αυτό το ερώτημα και ακριβώς αυτόν τον πόνο μπροστά στο Θεό. Ότι, Κύριε, πώς γίνεται να με ελεείς την ώρα που πάνε όλα στραβά. Πού είσαι, Θεέ, μέσα σε όλο αυτό που περνάω. Και όταν τελειώνουν αυτοί οι ψαλμοί, το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Απλά ο ψαλμωδός πάει μπροστά στο Θεό, βγάζει τον πόνο του και το παράπονό του, αδειάζει αυτό που νιώθει μέσα του. Και την ίδια στιγμή διακηρύττει στο Θεό την εμπιστοσύνη του. Και του λέει ότι, Κύριε, μέσα σε αυτό το χάος, μέσα σε αυτή τη φυλακή, αισθάνομαι χάλια και σε εμπιστεύομαι. Και τα δύο. Όχι μόνο το ένα από τα δύο. Σε εμπιστεύομαι, εμπιστεύομαι ότι εσύ έχεις όνειρα για μένα που μπορεί να είναι διαφορετικά από τα δικά μου. Έλα εσύ, Κύριε, με τα δικά σου όνειρα και οδήγησε τη ζωή μου. Δώσ' μου εσύ μια άλλη οπτική και προοπτική στη δική μου ζωή. Έλα εσύ μέσα στη ρουτίνα μου, στην πιο απλή μέρα και εργάσου εκεί. Και όταν το κάνω αυτό, τότε μπορώ να δω το τρίτο βασικό σημείο που θέλω να δούμε σήμερα, ότι ο Θεός μπορεί να εργαστεί πέρα από κάθε σου όνειρο. Μπορεί να το πραγματοποιήσει ακόμα και μέσα στη φυλακή. Είδαμε στην αρχή ότι ο Θεός μπορεί να εργαστεί μέσα από τη ρουτίνα σου. Είδαμε ότι ο Θεός μπορεί να εργαστεί μέσα από την πιο δύσκολη μέρα σου στη δουλειά. Θέλω να κλείσω με αυτό. Ο Θεός μπορεί να εργαστεί πέρα από κάθε σου όνειρο. Ο Θεός είχε όνειρα για τον Ιωσήφ, πολύ διαφορετικά από τα όνειρα που εκείνος είχε, αλλά και πολύ μεγαλύτερα από τα όνειρα που εκείνος είχε. Το μεγαλύτερο όνειρο του Ιωσήφ ήταν να είναι εκείνος αρχηγός ανάμεσα στα αδέρφια του, και προφανώς αυτό θα σήμαινε ότι θα αναλάμβανε εκείνος τις οικογενειακές επιχειρήσεις και θα είχε τον έλεγχο στα της οικογένειας. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο όνειρο του Ιωσήφ, αυτό καταλάβαινε από τα όνειρα που είχε δει, αλλά ο Θεός είχε πολύ μεγαλύτερα όνειρα για αυτόν. Το όνειρο του Θεού για τον Ιωσήφ ήταν να ταΐσει χιλιάδες οικογένειες μέσα σε μια από τις χειρότερες οικονομικές κρίσεις της αρχαιότητας. Το όνειρο του Θεού για τον Ιωσήφ ήταν να τον κάνει τον άνθρωπο που να προεδρεύσει στο μεγαλύτερο συσίτιο της παγκόσμιας ιστορίας. Λέγαμε πριν για το στέκι που δίνει κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή 200 μερίδες. Φανταστείτε το μεγαλύτερο στέκι της ανθρώπινης ιστορίας για 7 χρόνια κάθε μέρα, 3 γεύματα τη μέρα, μια ολόκληρη χώρα. Είναι παγκόσμιο ρεκόρ και ο Ιωσήφ παρεπιπτόντως έχει ακόμα αυτό το παγκόσμιο ρεκόρ μέχρι και σήμερα, το μεγαλύτερο συσίτιο στην ιστορία. Μια ολόκληρη χώρα, 3 γεύματα τη μέρα για 7 χρόνια.
πέρα από οτιδήποτε μπορούσε ο Ιωσήφ ποτέ να φανταστεί. Ο Θεός είχε πολύ μεγαλύτερα όνειρα για αυτόν. Όσο ο Ιωσήφ προσπαθούσε να εκπληρώσει τα δικά του όνειρα, δεν καταλάβαινε τι πραγματικά είχε ο Θεός, μερικές φορές μπορεί να έμπαινε και στο δρόμο του. Ο Ιωσήφ δεν μπορούσε να φανταστεί τι μπορεί να κάνει αυτός ο Θεός. Αλλά πιστεύουμε σε έναν Θεό που μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα από όσα ζητάμε ή μπορούμε να διανοηθούμε. Ο Ιωσήφ μέσα σε αυτή την κατάσταση, καθώς έβλεπε τα όνειρά του να είναι ανεκπλήρωτα, ήταν πιστός στην καθημερινή του ρουτίνα, στην απλή δουλειά που έκανε, στις εύκολες και στις δύσκολες μέρες. Και ο Θεός τον ευλογούσε. Ο Θεός είχε όνειρα για αυτόν διαφορετικά. Είχε το όνειρό του να λάμψει μέσα από αυτόν, μέσα και στη φυλακή, στην προκειμένη ιστορία. Αργότερα είχε να λάμψει και αλλού, αλλά ακόμα και αν δεν είχε, αδερφή. Ο Θεός ήταν εκεί πέρα και έλαμπε μέσα στη ζωή του Ιωσήφ. Μέσα στη ρουτίνα του, μέσα στην καθημερινότητά του, μέσα στη μαυρίλα που είχε γύρω του. Ο Ιωσήφ δεν πήγαινε στη δουλειά για να επιβιώσει. Πήγαινε για να λάμψει το φως του Χριστού στους γύρω του, μέσα στη φυλακή. Για να δουν οι άλλοι άνθρωποι ότι μέσα στη φυλακή υπάρχει κάποιος άνθρωπος που μπορεί να ζει διαφορετικά, που ναι, περνάει όλη τη μαυρίλα που περνάμε εμείς, αλλά η μαυρίλα δεν τον κυριεύει. Που ναι, ζει τις ίδιες δυσκολίες που ζούμε εμείς, αλλά τις αντιμετωπίζει αλλιώς. Που τρώει πισόπλα τις μαχαιριές και πάλι με κάποιον τρόπο είναι όρθιος. Κάποια στιγμή θα έρθει ο άλλος να σε πιάσει, να σου πει: μα ποιος είναι αυτός ο τρόπος, τι γίνεται με σένα. Εκείνη τη στιγμή μπορείς να σκεφτείς ότι ο άλλος έχει δει το φως του Χριστού να λάμπει μέσα στη φυλακή. Και ότι εκείνη την ώρα εσύ εκπληρώνεις το όνειρο του Θεού, το φως του να λάμψει μέσα σε κάθε δουλειά, μέσα σε κάθε επάγγελμα, μέσα σε κάθε κλάδο. Πριν μερικά χρόνια μιλούσα με κάποιον αδερφό, ήταν ποιμένα σε κάποια άλλη εκκλησία στο εξωτερικό, μου λέει: πόσους εργαζόμενους έχετε στην εκκλησία σου? Του λέω: περίπου, πρέπει να είναι περίπου 200 εργαζόμενοι. Μου λέει: μπορείς να είσαι ποιμένας σε 200 επιχειρήσεις? Του λέω: αποκλείεται. Έχεις όμως, λέει, 200 ανθρώπους που μπορούν να είναι ο Χριστός μέσα σε 200 επιχειρήσεις, σε 200 διαφορετικούς κλάδους, σε 200 διαφορετικά επαγγέλματα. Και ο Χριστός να λάμπει σε 200 διαφορετικά μέρη ταυτόχρονα, μέσα από τους αδερφούς. Σε κάθε κλάδο, σε κάθε επάγγελμα, σε κάθε ειδικότητα, το φως του Χριστού μπορεί να λάμψει μέσα από σένα, εάν μέσα στη φυλακή θυμηθείς ότι ο Θεός είναι εκεί πέρα δίπλα σου και σε ελεεί και σου δίνει δύναμη ώστε το φως σου να λάμπει εκεί μέσα. Ο Θεός μπορεί να εργαστεί μέσα από τη ρουτίνα σου. Ο Θεός που μπορεί να εργαστεί μέσα στη χειρότερη μέρα σου στη δουλειά. Είναι ο Θεός που μπορεί να εργαστεί πέρα από κάθε σου όνειρο. Εσύ ζήσε το δικό του όνειρο στη ζωή σου. Λάμψε το φως του Χριστού στη ζωή σου, στους γύρω σου, στο περιβάλλον σου. Και το φως δεν μπορεί να κρυφτεί όταν λάμπει. Ελάτε να προσευχηθούμε.